Νέα μεγάλη νίκη πέτυχε η ΑΕΚ, η οποία είναι η δεύτερη συνεχόμενη για το FIBA Europe Cup και πλέον μπαίνει γερά στο παιχνίδι της πρόκρισης στην επόμενη φάση διοργάνωσης. Μετά τη Βαρέζη, η ομάδα της Λάρνακας επικράτησε και τη Σμόκι Μίνσκ με 73-68 και βλέπει με αισιοδοξία τη συνέχεια. Καλύτερος παίκτης για την ομάδα μας ήταν ο Μπόουμαν που πέτυχε 23 πόντους. Η ΑΕΚ δεν πήγε καλά στο παιχνίδι με τους Λευκορώσους να κάνουν ένα 8-0. Η ομάδα του κυρίου Λίνου Γαβρίλ έκανε σχεδόν 3,5 λεπτά να πετύχει το πόδι της καλάθι, όμως απάντησε με ένα δικό της 7-0 και μείωσε στον πόντο. Για μερικά λεπτά, οι δύο ομάδες πήγαιναν κοντά στο σκορ. Όμως ο Μπρέζετς με 4 συνεχόμενους πόντους έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα στην ΑΕΚ 3-56 πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Αλλά δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς ένα εκρηκτικό 18-1 έκανε την ΑΕΚ το απόλυτο αφεντικό του παιχνιδιού. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ΑΕΚ συντήρησε τη διαφορά κοντά στους 10 πόντους, βρίσκοντας απαντήσεις σε κάθε εύστοχη επιθετική προσπάθεια της Μίνσκ. Χρυσόκας, Παλάλας και Μπόουμαν, κατά κύριο λόγο, ήταν οι στυροβάτες της ομάδας της Λάρνακας και το κοινό παραλυρούσε στις εξέδρες. Το ημίχρονο έκλεισε με την ΑΕΚ μπροστά με 49-35. Με ακόμα ένα ξέσπασμα 12-2 ως τη μέση του τρίτου δεκαλέπτου, η ΑΕΚ άνοιξε τη διαφορά ακόμα περισσότερο. Πέτροβιτς, Μακφάντεν και Τρισόκας έκαναν το 63-46 και όλα έδειχναν ότι η ομάδα του κυρίου Λίνου Γαβρίλ πήγαινε για μια άνετη νίκη. Blackout έπαθε η ΑΕΚ όμως στην έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου που ευτυχώς δεν κόστησε. Η Τσιμόκη μπήκε στο παρκέ με σκοπό να επανέλθει και με ένα σερί 16-2 έφερε την αναμέτρηση στους 3 πόντους διαφορά, ενώ λίγο αργότερα μείωσε και στους 2. Ευτυχώς η ΑΕΚ βελτιώθηκε στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού και πήρε τη μεγάλη νίκη με τελικό σκορ 73-68. Στα 15 κλεψίματα και 22 πόντοι που πέτυχε η ΑΕΚ από τα 15 λάθη της Σμόκη έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, όπως και 50 πόντοι από το ζωγραφιστό. Η παρουσία των περίπου 500 οπαδών της ΑΕΚ πρόσθεσαν ξεχωριστό τόνο στην αναμέτρηση.